Ιταλιανού μάνατζερ και παραγωγού της, Γκρέκ Λαντάνι. Η ίδια μίλησε αποκλειστικά σωστά για τον συνεργάτη της. Πίσω από τα μαύρα γυαλιά η Αναβίση προσπαθεί να κρύψει τη θλίψη που νιώθει για τον συνεργάτη και φίλο της, Γκρέκ Λαντάνι. Ο διάσημος παραγωγός νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Λευκωσίας μετά το σοβαρό τραυματισμό του λίγη ώρα πριν τη συναυλία της τραγουδίστριας στην Κύπρο. Δεν μπορεί κανείς να αποφύγει την αλήθεια, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και εμείς περνάμε πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά τις πιο δύσκολες τις περνάει αυτός ο άνθρωπος εκεί μέσα. Το βλέμμα της σκοτεινιάζει όταν σκέφτεται τη δύσκολη μάχη που δίνει ο παραγωγός της διασωληνωμένος στην εντατική του νοσοκομείου. Το Σταρ βρέθηκε από την πρώτη στιγμή εδώ στη μεγάλη συναυλία της Αναβίση. Μία από τις σημαντικότερες συναυλίες, όπως είπε και η ίδια, στην καριέρα της. Όμως όλα άλλαξαν. Από τη χαρά στη λύπη. Τραγικό το δυστύχημα. Τι να πω. Μαθήματα ζωής είναι αυτά, παιδιά. Από τη μια μεγάλη χαρά, πώς μπορείς να περάσεις. Είναι πώς περάσαμε από τη χαρά στη λύπη. Η κατάσταση της υγείας του παραγωγού παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση. Η Άννα Βύση μίλησε αποκλειστικά στο Σταρ την ώρα που έβγαινε από το ξενοδοχείο της με κατεύθυνση το νοσοκομείο. Προσευχόμαστε. Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω τον κόσμο για τα μηνύματα που παίρνουμε. Τι να σας πω, παίρνω μηνύματα από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο. Προσεύχονται για τον άνθρωπο αυτόν. Η σύζυγος και η κόρη του διάσημου παραγωγού που ήρθαν από την Αμερική δεν έφυγαν λεπτό από το πλευρό του. Όπως και η Άννα Βύση και η αδελφή της Νίκη που παρακολουθούν σοκαρισμένες αυτή τη φοβερή εξέλιξη στην πορεία της υγείας του. Τι να πω, είμαι αυτός σοκαρισμένος. Καλό κουράγιο και σε εσάς. Οι πρώτες εγκεφαλικές δοκιμασίες που έγιναν στον άτυχο άνδρα ήταν αποθαρρυντικές. Και το πρωί της Τρίτης ο παραγωγός θα υποβληθεί σε δεύτερο τεστ. Η οικογένειά του είναι αυτή που θα αποφασίσει πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν συνέλθει από το κόμμα. Αυτό για μένα ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ. Και γενικά όλοι δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Τόσο η δημοφιλής τραγουδίστρια όσο και η οικογένεια του παραγωγού ελπίζουν τώρα μόνο σε ένα θαύμα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόθεση της οικογένειας είναι να προβεί σε δωρεά οργάνων στην περίπτωση που η κατάσταση της υγείας του παραγωγού είναι μη αναστρέψιμη.